Νέα κινητοποίηση από τους ιεραπετρίτες που κατέφτασαν στα γραφεία της αστυνομοκρατούμενης 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για άλλη μια φορά για την υποβάθμιση του νοσοκομείου της Ιεράπετρας. Το νοσοκομείο της Ιεράπετρας είναι μια υπόθεση η οποία μας απασχολεί χρόνια. Εμείς σαν κοινωνία της Ιεράπετρας θέλουμε όταν πηγαίνουμε στο νοσοκομείο να βρίσκουμε εκείνο το προσωπικό, εκείνους τους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό για να λύνουμε τα προβλήματα υγείας μας. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να χρειαστεί να δείξει τα δόντια της η κοινωνία της Ιεράπετρας, όπως και παλιότερα έχει μάθει να τα δείχνει για να κρατήσει το νοσοκομείο της. Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών είχε συνάντηση με το διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, από τον οποίο απέσπασε δήλωση στήριξης. Η προσπάθειά μας για παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στον πολίτη ήταν, είναι και θα είναι το κύριο μέλημά μας. Όπως τόνισαν οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη την ερχόμενη εβδομάδα, αναμένεται να γίνει προσπάθεια να κλειστεί ραντεβού συνάντησης με τον Υπουργό Υγείας, ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα του αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη. Ένα βασικό το οποίο μας χαροποιεί ιδιαιτέρως είναι ότι γίνεται προσπάθεια να συμμετέχει μέσα στο ΔΣ των κοινών διασυνδεόμενων νοσοκομείων και η Ιεράπετρα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το νοσοκομείο της Ιεράπετρας θα έχει λόγο. Πάγιο αίτημα των ιεραπετριτών είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου της Ιεράπετρας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε επιτέλους να λειτουργεί σωστά. Όλοι μαζί, με συνεργασία και με συνέργεια, να λυθούν τα εγγενή προβλήματα, γιατί η ύπαρξη, η λειτουργία του νοσοκομείου είναι αναγκαία για τον τόπο μας, για όλη την νότιο-ανατολική Κρήτη. Άμεσα όμως, άμεσα το τονίζω, το νοσοκομείο Ιεράπετρας χρειάζεται και γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος και φορείς πάντως προειδοποιούν για άλλη μια φορά πως η κοινωνία της Ιεράπετρας δεν θα επιτρέψει την περαιτέρω υποβάθμιση του νοσοκομείου. Περιμένουμε άμεσα κινήσεις και από τη μεριά της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, αλλά και από το Υπουργείο για το νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Εάν δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και τον αγώνα όλοι μαζί, όπως κάνουμε μέχρι τώρα ενωμένοι.